Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης της βατότητας στις συνδετήριες οδού Εθνικής Οδού Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας με την Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, ένα έργο ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πύργου συνολικού προϋπολογισμού 180.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Φιλόδημος 2. Με την ολοκληρωσή του, που αναμένεται στα τέλη του επόμενου μήνα, θα μπει οριστικό τέλος στη χρόνια ταλαιπωρία των οδηγών και των επισκεπτών που διέρχονται οδικό στην περιοχή. Επιτόπια επίσκεψη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τάκης Αντωνακόπουλος μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννη Αργυρόπουλο και τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άγγελο Τσίκα. Ο δρόμος αυτός είναι μέρος του εθνικού δικτύου ουσιαστικά. Χρησιμοποιείται από όλα τα βαριά διερχόμενα οχήματα. Ήταν σε μια κατάσταση πλέον τελικής καταστροφής. Το έργο δημοπρατήθηκε, το πήρε τοπική κατασκευαστική εταιρεία, αξιόπιστη, και εξελίσσονται γρήγορα οι εργασίες. Σύντομα θα αποδοθεί στην κυκλοφορία. Άλλο ένα έργο της παρούσας Δημοτικής Αρχής, άλλο ένα έργο το οποίο ήρθε να καλύψει την αναποτελεσματικότητα της λειτουργίας πολλών προηγούμενων ετών. Ο κ. Αργυρόπουλος τόνισε ότι οι εργασίες συνολικά αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος Οκτωβρίου και θα παραδοθεί ο δρόμος προς χρήση, ένας δρόμος λειτουργικός που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες οδηγούς καθημερινά. Αυτό που θέλω επίσης να τονίσω είναι και είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς τους μίζερους και τους άσχετους με τα έργα που έλεγαν ότι δεν γίνεται σωστή εκτέλεση έργων μέσα στο οικιστικό ιστό. Βλέπετε εδώ πώς γίνονται οι εργασίες, το βάθος των εσκαφών, κάτι που γίνεται σε δρόμους του εθνικού οδικού δικτύου. Άλλες οι προδιαγραφές για το εθνικό οδικό δίκτυο, άλλες οι προδιαγραφές για τους δρόμους εντός του οικιστικού ιστού. Διαβεβαιώνουμε τους συμπολίτες μας ότι όλα τα έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο από τη Δημοτική Αρχή και είναι πολλά, γίνονται γρήγορα, γίνονται αποτελεσματικά, γίνονται έργα ποιοτικά τα οποία καθημερινά βελτιώνουν την ζωή των συμπολιτών μας.